Αξιότιμοι φίλοι, κύριε Δήμαρχε της πόλης, κύριε Μελεδίου, αξιότιμοι κύριε Τσαχρή, λειτουργέ της στρατιωτικής δικαιοσύνης, κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί κυρίες και κύριοι που παρακολουθείτε το θεσμό της πόλης μας, του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, τα τελευταία 11 χρόνια, αν σκεφτούμε ότι μέγα μέρος της ανιστόρητης προκλητικής και αμετροπαίους τοποθετήσεις του Τούρκου Προέδρου που ήρθε πρόσφατα στη χώρα μας, του κυρίου Ταγί Περντογκάν, στην πρόσφατη επεισοδιακή επίσκεψη στη χώρα μας, περιεστράφει ευθέως γύρω από τους λειτουργούς του Ισλάμ και τους μιναρέδες των τζαμιών στη χώρα μας. Αν αναλογιστούμε ότι συνεχίζεται με αμύωτη ένταση η προσφυγική πλημμυρίδα και η βίαιη επίκηση της χώρας αλλά και της Ευρώπης γενικότερα, αν κατανοήσουμε ότι το τελευταίο καιρό οι μουσουλμάνοι που ζουν στην πατρίδα μας γιορτάζουν με συγκεντρώσεις και πορείες είτε τα γενέθλια του προφήτη τους είτε κάποια επέτειο της ζωής τους, όπως άλλωστε κάνουν και οι χριστιανοί που ζουν στη χώρα τους, εορτάζοντας για παράδειγμα τη γέννηση του Χριστού, αντιλαμβανόμαστε πως το ζήτημα της αυτοεκπληρούμενης προφητείας περί συγκρούσεων θρησκειών και πολιτισμών, όπως το διατύπωσε ο κύριος Χάντιγκτον, δεν αφορά στο κοντινό μέλλον, αλλά την Ευρώπη του σήμερα και κυριολεκτικά του αύριο. Υπό την έννοια αυτή, η επιλογή του θέματος, αλλά και του απόψινου μας καλεσμένου, είναι ηλίαν επίκαιρη και εύστοχη, διότι μας φέρνει όλους και όλες ενώπιον του σοβαρότερου ζητήματος που αντιμετωπίζει η Ευρώπη παράλληλα με τη βαθιά τεχνητή οικονομική κρίση, που συνιστά τον ύπουλο παγόβουνο και κινείται με ηλικιώδη ταχύτητα, προσεγγίζοντας τον γυραιά μας Ήπειρο, στο οποίο είναι προσδεδεμένη τα τελευταία χρόνια και η Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό έχουμε τη τιμή σήμερα να έχουμε προσκεκλημένο τον κύριο Χρήστο Τσιαχρή, του οποίου το βιογραφικό θα ήθελα για ένα λεπτό να αναγνώσω. Ο κύριος Τσαχρής Χρήστος γεννήθηκε στη Λαμία το 1977. Είναι πτυχιούχος της νομικής σχολής του Αριστοτέλη Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακών διπλωμάτων, Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, sorry, και κάτοχος μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, στην κοινωνιολογία του δικαίου και εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις σαν έφεδρος αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων. Και ακολούθως άσκησε γενική δικηγορία στη Λαμία επί μία εξαετία, την περίοδο 2003-2009. Το 2009 διορίστηκε δικαστικός λειτουργός στο Δικαστικό Σώμα Ενόπλων Δυνάμεων, όπου υπηρετεί μέχρι σήμερα, έχοντας διατελέσει αντισαγγελέας, δικαστής και ανακριτής σε στρατιωτικά δικαστήρια. Το 2013 διετέλεσε ερευνητής στο Κέντρο Συγκριτικού Συνταγματικού Δικαίου και Θρησκείας. Διαθέτει στη Λουκέρνη, Πανεπιστήμιο της Λουκέρνης, στην Ελβετία. Διαθέτει παιδαγωγική και διδακτορική επάρκεια και είναι ενταγμένος στα Μητρώα Διδασκόντων Κολεγίων, Υπουργείο Παιδείας, πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης και εκπαιδευτών ασφαλείας και διαχείρισης κρίσεων στο ΚΕΜΕΑ. Μάλιστα, υπάρχει και μια άσκηση αυτές τις μέρες την Παρασκευή στο ΚΕΜΕΑ. Έχει διδάξει νομικά μαθήματα στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, στη Σχολή Αστιφυλάκων, στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευση Επιχειρήσεων Υποστήριξη Ειρήνη, στο Κέντρο Εκπαίδευση Ναυτική Αποτροπή. Είναι μέλο τη Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτική Δικαιοσύνη και τη Διεθνού Εταιρεία για το Στρατιωτικό Δίκαιο και το Δίκαιο του Πολέμου. Το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο εστιάζει σε θέματα διεθνού δικαίου και ασφάλεια. Πέραν των ελληνικών, μιλά αγγλικά και γαλλικά. Πριν μπούμε στην εκδήλωση, θα ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι που προετοίμασε ο κύριος Γιώργος Πετράκης, μέλος του Πνευματικού Κέντρου του Μουσικού Μαθήματος. Και θα ακούσουμε τη Ταραντέλα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τις ευχαριστίες. Πρώτα απ' όλα, θα ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο για την πρόσκληση. Φυσικά, όλους όσους είσαστε εδώ, που ήρθατε να ακούσετε την παρουσίασή μου. Λοιπόν, δυστυχώς υπάρχει στενότητα χρόνου και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, αλλά στο τέλος θα υπάρχει κάποιος χρόνος για ερωτήσεις, εφόσον επιθυμείτε. Ο τίτλος της εισήγησής μου είναι «Μιναρέδες, οι λόγχες του Ισλάμ στην Ευρώπη». Όπως θα δείτε και στον τοίχο,
Αυτός ήταν ο τίτλος ενός βιβλίου μου που εκδόθηκε το 2015. Πώς προέκυψε τώρα αυτό το βιβλίο? Το 2013 πήρα μία υποτροφία για να κάνω μία έρευνα σύντομη στην Λουκέρνη της Ελβετίας. Εκεί έκανα μία... Η έρευνά μου, το θέμα της έρευνας ήταν να συγκρίνω το δίκαιο το ελληνικό με το δίκαιο της Ελβετίας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν ή απαγορεύεται η λειτουργία κάποιων τζαμιών ή μιναρέδων ή γενικότερα χώρων λατρείας. Παρουσίασα την έρευνά μου σε ένα διεθνές συνέδριο που έγινε στην Λουκέρνη και στη συνέχεια, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, έκανα μετάφραση στα ελληνικά. Πρόσθεσα κάποια άλλα στοιχεία επιπλέον στο βιβλίο μου, γιατί ήδη εξελίξεις έτρεχαν και προέκυψε το βιβλίο το οποίο παρουσιάζω. Με βάση βέβαια αυτό το βιβλίο θα επεκταθούμε και σε άλλα ζητήματα σήμερα. Ο τίτλος του βιβλίου, όπως είπε και ο κύριος Φίλης, το βιβλίο παραμένει επίκαιρο γιατί ο τίτλος προέκυψε από δήλωση του Ερντογάν, του Πρόεδρου της Τουρκίας, την οποία έκανε όταν ήταν υποψήφιος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης. Τι μας είπε? Μας είπε ότι η δημοκρατία είναι μόνο το τρένο στο οποίο επιβαίνουμε μέχρι να επιτύχουμε τον στόχο μας. Τα τζαμιά είναι τα στρατόπεδά μας, οι μιναρέδες είναι οι ξυφολόγχες μας, οι κύλοι είναι τα κράνη μας και οι πιστοί είναι οι στρατιώτες μας. Αυτή ήταν η δήλωση. Άρα καταλαβαίνουμε ότι αναφέρεται στο Ισλάμ, στην εκμετάλλευση των δικαιωμάτων που υπάρχουν στις σύγχρονες δημοκρατίες και κατ' επέκταση στον τρόπο με τον οποίο θα επικρατήσει το Ισλάμ παντού. Παρόμοιες δηλώσεις έχουν γίνει και από άλλους ηγέτες μουσουλμανικών κρατών. Ο Καντάφη το 2006 είχε πει ότι έχουμε 50 εκατομμύρια μουσουλμάνους στην Ευρώπη. Υπάρχουν σημάδια ότι ο Αλλάχ θα δώσει στο Ισλάμ την νίκη στην Ευρώπη χωρίς σπαθιά, χωρίς όπλα, χωρίς κατακτήσεις. Εννοώντας ότι λόγω της υπογεννητικότητας στην Ευρώπη και της εξάπλωσης των μουσουλμανικών πληθυσμών, νομοτελειακά θα επικρατήσει το Ισλάμ στην Ήπειρό μας. Αυτές είναι κάποιες ενδείξεις του τι σχεδιάζουν κάποιοι. Τώρα, το 2009 στην Ελβετία, έρχομαι τώρα στο θέμα της έρευνάς μου, έγινε ένα δημοψήφισμα. Στην Ελβετία γίνονται πολύ συχνά δημοψηφίσματα. Υπάρχει μια διαδικασία συλλογής υπογραφών. Τέλος πάντων, συγκεντρώθηκαν οι υπογραφές που χρειάζονταν και τέθηκε το ζήτημα σε δημοψήφισμα του αν θα υπάρξει τροποποίηση του συντάγματος σε μια συγκεκριμένη παράγραφο, ώστε να απαγορευτούν στο εξής, να απαγορευτεί η ανέγερση μιναρέδων. Εδώ προσοχή, είναι μόνο για τους μιναρέδες, όχι για τα τζαμιά. Αν δείτε τη φωτογραφία πάνω δεξιά, βλέπουμε ότι στην Ελβετία είχε αρχίσει να αλλάζει το τοπίο λόγω της μετανάστευσης μουσουλμάνων. Εκεί που υπήρχαν τα παραδοσιακά χωριά της Ελβετίας, ξαφνικά άρχισαν να χτίζονται κάποιοι μιναρέδες. Βέβαια, οι Ελβετοί, τέλος πάντων, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος είναι ότι εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 57,5%. Τροποποιήθηκε το Σύνταγμα, άρα απαγορεύεται στο εξής το να χτίζονται μιναρέδες στην Ελβετία. Υπήρξαν βέβαια αντιδράσεις από διάφορα άλλα κράτη, από μουσουλμανικές οργανώσεις, πάντως οι Ελβετοί επιμένουν σε αυτό. Έχει τροποποιηθεί το Σύνταγμα, άρα ό,τι και να λέει η υπόλοιπη διεθνής κοινότητα, αυτό ισχύει στο κράτος τους. Στην Ελλάδα τώρα έχουμε το ίδιο ζήτημα, έχουμε την είσοδο εκατοντάδων χιλιάδων μουσουλμάνων λόγω της μετανάστευσης. Υπάρχουν, από όσο γνωρίζετε, διάφοροι χώροι λατρείας οι οποίοι λειτουργούν χωρίς άδεια του κράτους.
Κάποιες φορές το ίδιο το κράτος παρήχε χώρους, δημόσιους χώρους, ώστε οι μουσουλμάνοι να μπορέσουν να κάνουν προσευχή στις μεγάλες γιορτές τους. Βλέπουμε και διάφορες άλλες γιορτές, αυτές είναι από το Πειραιά. Και συνέβη το εξής περίεργο. Το 2006 το ίδιο το κράτος ψήφισε ένα νόμο με το οποίο αποφάσισε ότι θα δημιουργηθεί το Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών, το οποίο θα αποδοθεί προς χρήση στις διάφορες μουσουλμανικές κοινότητες της Αθήνας ή της Ελλάδας. Είναι γνωστή υπόθεση του τζαμιού που λέμε συνήθως στο Βοτανικό. Από εδώ θα ήθελα να δούμε λίγο την αιτιολογική έκθεση του νόμου. Γιατί γενικώς στην Ελλάδα υπάρχει νομικό πλαίσιο για οποιονδήποτε θέλει να φτιάξει ένα χώρο λατρείας. Υπάρχει διαδικασία, κάνει αίτηση στο Υπουργείο, βρίσκει χώρο, κάνει ανέγερση του χώρου λατρείας για οποιαδήποτε θρησκεία. Εδώ είναι η μοναδική περίπτωση που το ίδιο το κράτος, χωρίς να έχει υποβληθεί κάποια αίτηση, αποφασίζει μόνο του ότι θα δώσει χρήματα για να φτιάξει χώρο λατρείας σε συγκεκριμένη θρησκεία. Και μάλιστα, αν διαβάσετε στην αιτιολογική έκθεση, θεωρεί δεδομένο ότι όλοι αυτοί οι μετανάστες που έχουν έρθει έχουν συμβάλει στη δημιουργία μιας πολυθρησκευτικής, πολυφυλετικής και πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Αυτό αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση. Και ο λόγος για τον οποίο αποφασίζει το ίδιο το κράτος να αναλάβει την πρωτοβουλία να φτιάξει το Ισλαμικό Τέμενος είναι γιατί οι ίδιοι οι μουσουλμάνοι δεν έχουν ενιαία εκπροσώπηση και δεν έχουν ζητήσει την άδεια να δημιουργήσουν το δικό τους τέμενος. Λοιπόν, ακολούθησαν διάφορες πολιτικές αποφάσεις χρηματοδότησης του έργου. Το έργο ακόμα δεν έχει γίνει, είμαστε στο 2017, τελειώνει το 2017, δεν έχει γίνει και ο λόγος είναι γιατί αρκετοί πολίτες έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη και όλο το μπλοκάρουν προσωρινά, συνεχίζεται, ξανασταματάει κλπ. Πάντως, η γνώμη μου είναι ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει, είτε τώρα είτε σε δύο χρόνια θα τελειώσει. Όμως, δεν ξέρω αν σας έχει διανεμηθεί και ένα άρθρο που έδωσα, θα δείτε ότι το 2015 πλέον ήδη λειτουργούσαν τρία τζαμιά στην Αθήνα και στον Πειραιά. Άρα, ακόμα και αν θεωρήσουμε ορθή την αιτιολογία του νόμου του 2006, ότι θα φτιάξουμε ένα τζαμί επειδή οι μουσουλμάνοι δεν έχουν τζαμί να προσεύχονται, πλέον το 2015 έχει ανατραπεί αυτή η κατάσταση, πλέον έχουν τζαμιά δικά τους, έχουν αδειοδοτηθεί, άρα κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχιστεί η ανέγερση του Ισλαμικού Τομένους Αθηνών. Δεν υπάρχει δηλαδή η ανάγκη την οποία έρχεται αυτό να καλύψει. Τώρα, προχωράμε σε ένα άλλο ζήτημα. Πολλοί λένε για ποιο λόγο να μην επιτρέψουμε τη λειτουργία τζαμιών ή μιναρέδων ή οτιδήποτε άλλο. Ένα μεγάλο ζήτημα με το Ισλάμ είναι η ασυμβατότητά του με τον δυτικό πολιτισμό. Τι σημαίνει αυτό? Για ποιο λόγο το λέω? Τρεις βασικές αρχές του Ισλάμ είναι η Σαρία, το Ισλαμικό Δίκαιο, η Τζιχάντ, ο Ιερός Πόλεμος και η Μία Ούμα, η Μία Κοινότητα Πιστών. Πάνω σε αυτά τους τρεις πυλώνες στηρίζεται το Ισλάμ. Και αυτό είναι που δημιουργεί πρόβλημα σε εμάς. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ως προς τη γεωγραφική εξάπλωση του Ισλάμ, αυτή δυστυχώς δεν είναι πάντα ειρηνική. Τις περισσότερες φορές είναι βίαιη. Και αυτό επιτρέπεται στο Ισλάμ, είναι κανόνας που πρέπει να ακολουθούν οι μουσουλμάνοι, είναι ο Ιερός Πόλεμος. Θα ακούσετε πολλούς να λένε ότι ο Ιερός Πόλεμος δεν είναι ο πόλεμος όπως τον γνωρίζουμε, αλλά είναι ένας εσωτερικός πόλεμος του ανθρώπου με τον εαυτό του κλπ. Αυτό δεν ισχύει. Οι μουσουλμάνοι λένε ότι εμείς είμαστε θρησκεία της ειρήνης, και αυτό θα το ακούσετε, και ότι σκοπός μας είναι να επέλθει παγκόσμια ειρήνη. Τι εννοούμε όμως με την παγκόσμια ειρήνη? Ο μουσουλμάνος, εφόσον κάποιος γίνει μουσουλμάνος, εντάσσεται στην Ούμα, στην κοινότητα των πιστών.
όσο υπάρχουν άτομα τα οποία δεν έχουν γίνει μουσουλμάνοι, θα υπάρχει πόλεμος ώστε να καταφέρουν να τους κάνουν μουσουλμάνους. Όταν όλοι γίνουν μουσουλμάνοι, τότε θα σταματήσει ο πόλεμος, θα έχει επιτευχθεί η μία ούμα, δηλαδή η μοναδική κοινότητα πιστών πάνω στο πλανήτη, δεν θα υπάρχει λόγος να γίνεται πόλεμος περαιτέρω. Αυτό είναι η ειρήνη έτσι όπως την θεωρούν οι μουσουλμάνοι. Λοιπόν, στον χάρτη θα δείτε πού εξαπλώνεται το Ισλάμ και θα δείτε ότι ξεκίνησε από τα αραβικά κράτη, εξαπλώθηκε στην Βόρεια Αφρική, σιγά σιγά έρχεται στην Ευρώπη, εξαπλώνεται προς την Ασία, στην Ινδία κλπ. Οπουδήποτε υπάρχει γραμμή, νοητό σύνορο που διαχωρίζει τους Ισλαμικούς πληθυσμούς από όλους τους υπόλοιπους πληθυσμούς, υπάρχει ένταση, υπάρχει πόλεμος, υπάρχει τρομοκρατία. Αυτό βλέπουμε και στην Αφρική. Το ίδιο αρχίζει να γίνεται σιγά σιγά στην Ινδία. Η Ινδία και το Πακιστάν ήταν απικίες της Αγγλίας. Κάποια στιγμή χωρίστηκαν τα κράτη και οι μουσουλμάνοι πήγαν στο Πακιστάν και οι υπόλοιποι έμειναν στην Ινδία. Πλέον η Ινδία αρχίζει να μετατρέπεται και αυτή σε ισλαμικό κράτος και όχι με ειρηνικό τρόπο. Το ίδιο ισχύει και στην Ελλάδα, στην Ευρώπη ολόκληρη. Υπάρχει επικισμός από μουσουλμάνους. Εδώ τώρα εγώ δεν ξεχωρίζω αν κάποιος έρχεται στην Ευρώπη νόμιμα ή παράνομα ή αν είναι πρόσφυγας ή λαθροπεντατάς κλπ. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Το αποτέλεσμα είναι ότι εγκαθίστανται εδώ είτε νόμιμα είτε παράνομα και προφανώς κάποια στιγμή θα προσπαθήσουν να μετατρέψουν και την Ελλάδα και την Ευρώπη σε ισλαμικές επαρχίες. Άρα, αυτή τη στιγμή βλέπουμε τρομοκρατία, κατάληψη εδαφών στη Μέση Ανατολή από το ISIS ή άλλες οργανώσεις. Βλέπουμε μετακίνηση πληθυσμών μέσω της Μεσογείου προς την Ευρώπη και βλέπουμε και κάποιους οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι ή εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μουσουλμάνων που μιλούν για ανθρώπινα δικαιώματα και προσπαθούν στην ουσία να νομιμοποιήσουν την παραμονή τους στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Λοιπόν, η Σαρία είναι ο τρίτος πυλώνας και εδώ θα καταλάβετε για ποιο λόγο λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα ασυμβατότητας μεταξύ του Ισλάμ και των υπολείπων κοσμικών κρατών της Ευρώπης κυρίως. Πρώτα απ' όλα, η Σαρία είναι δίκαιο θρησκευτικό. Δεν έχει σύνορα. Οποιοδήποτε μουσουλμάνος οπουδήποτε βρεθεί θα ακολουθήσει την Σαρία. Και οτιδήποτε αντιβαίνει στη Σαρία, ακόμα και αν είναι νόμος ο οποίος έχει τεθεί από το κράτος, στην ουσία δεν υπάρχει ατόμο μουσουλμάνο. Θα το δούμε αυτό και στη συνέχεια. Θα σας δείξω τώρα δύο επίσημες διακηρύξεις μουσουλμανικών κρατών σε διασκέψεις ή οργανώσεων, για να καταλάβετε ότι τίποτα δεν μπορεί να υπερισχύσει τη Σαρία. Η μία είναι η Οικουμενική Ισλαμική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτή εκδόθηκε το 1981 από το Ισλαμικό Συμβούλιο της Ευρώπης. Διαβάζουμε εκεί διάφορα δικαιώματα και βλέπουμε όμως υποσημειώσεις από κάτω ότι όλα όσα λέγονται εφαρμόζονται εφόσον στην ουσία εφόσον δεν αντίκειται στη Σαρία. Όταν μιλάνε για νόμο, δεν μιλάνε για νόμο του κράτους, μιλάνε για την Σαρία, μιλάνε για το Ισλαμικό δίκαιο. Το ίδιο ισχύει και για τη διακήρυξη του Καΐρου για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ισλάμ. Στο άρθρο 24 λέει καθαρά ότι όλα τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που συνομολογούνται στην παρούσα διακήρυξη υπόκειται στην Ισλαμική Σαρία. Και η Ισλαμική Σαρία είναι η μοναδική πηγή αναφοράς για την ερμηνεία ή διευκρίνηση οποιοδήποτε άρθρου της παρούσας διακήρυξης. Για να μιλήσω πιο απλά, στα κράτη
Στην Ελλάδα υπάρχει άνεξη θρησκεία. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει, μπορεί να αλλάξει θρησκεία, να ξαναλλάξει θρησκεία αργότερα και δεν έχει οποιαδήποτε κύρωση. Η Σαρία τι λέει? Λέει ότι μπορεί κάποιος να γίνει μουσουλμάνος, προφανώς είναι ευκταίο για αυτούς του να γίνει κάποιος μουσουλμάνος, όταν όμως κάποιος γίνει αποστάτης, δηλαδή αλλάξει θρησκεία και από μουσουλμάνος γίνει οτιδήποτε άλλο, η ποινή είναι ο θάνατος. Λοιπόν, όσο κι αν εμείς λέμε ότι αυτό δεν είναι καλό, αντίκειται στα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ, αυτή είναι η σαρία και αυτή δεν αλλάζει. Τώρα, αν εγώ γίνω μουσουλμάνος και μετά από ένα χρόνο αλλάξω θρησκεία, εφόσον παραμένω στην Ελλάδα, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα έχω κάποιο πρόβλημα. Κανείς όμως δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι αν εγώ ταξιδέψω σε ένα ισλαμικό κράτος, δεν υπάρχει ενημέρωση ότι εγώ είμαι αποστάτης και θα μου επιβάλλουν τη σαρία, η οποία πλέον σε κάποια κράτη είναι ο επίσημος νόμος. Δεν υπάρχει κρατικό δίκαιο και θρησκευτικό δίκαιο. Αυτά βεβαίως συμπίπτουν στα κράτη τα οποία είναι ισλαμικά. Άρα, οι μουσουλμάνοι δεν ενδιαφέρονται ούτε για το πολίτευμά μας, ούτε για τα δικαιώματα, ούτε για τη δημοκρατία. Το λένε πολύ καθαρά στις διαδηλώσεις τους, ότι εμείς θέλουμε τη σαρία. Τη σαρία για την Ολλανδία, για την Αγγλία, για όλα τα κράτη. Ένα άλλο ζήτημα, οι ποινές του Ισλαμικού δικαίου. Θα δείτε ότι υπάρχουν ποινές όπως ο ραβδισμός ή ο ακροτηριασμός, ο οποίος δεν μπορεί να εφαρμοστεί στα κράτη μας, στα δυτικά κράτη, θα έλεγα. Υπάρχουν πολλά ζητήματα και αυτό. Λοιπόν, και εδώ έρχεται μία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι απόφαση του 2003. Που έχει, είναι πολύ σημαντική για το ζήτημα που συζητούμε, η οποία όμως ίσως να μην την έχετε ακούσει ποτέ. Είναι η απόφαση του κόμματος της Ευημερίας, ήταν ένα κόμμα στην Τουρκία, κατά της Τουρκίας. Τι συνέβη στην Τουρκία πριν το 1998, έτσι. Υπήρχε το κόμμα της Ευημερίας, το οποίο ήταν Ισλαμικό κόμμα. Ήθελε να μετατρέψει την Τουρκία από κοσμικό κράτος σε καθαρά ισλαμικό κράτος. Απαγορεύτηκε η λειτουργία του κόμματος από το τουρκικό κράτος και αυτοί προσέφυγαν, το κόμμα προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αφού εξάντλησε όλα τα εσωτερικά ένδικα μέσα. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ήταν ότι ορθώς απαγορεύτηκε η λειτουργία του συγκεκριμένου κόμματος, γιατί σκοπός του κόμματος είναι να αλλάξει τον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους, δηλαδή να ανατρέψει την υπάρχουσα κατάσταση. Το υπάρχουν πολίτευμα, τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Άρα, αυτή η απόφαση είναι ένα δυνατό χαρτί για κάποιον ο οποίος θέλει να επιβάλλει κάποιες απαγορεύσεις, κυρίως σε ισλαμικές οργανώσεις, οι οποίες γνωρίζουμε εκ προημίου ότι επειδή προέχει για αυτούς η σαρία, δεν θα τηρήσουν κάποιους κανόνες του δικαίου μας. Και προφανώς θα θελήσουν να ανατρέψουν αυτό που ισχύει. Τώρα, η σαρία επίσημα δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Εφαρμόστηκε όμως κάποια στιγμή ανεπίσημα. Σας είπα πριν ότι απαγορεύεται η αποστασία. Συνέβη όμως το εξής στη Λάρισα. Υπήρχε ένας Πακιστανός, μουσουλμάνος προφανώς, ο οποίος έγινε medium. Το να γίνεις medium δεν θεωρήθηκε σωστό από έναν άλλον Πακιστανό ημάμι και τι έκανε, πήγε και τον σκότωσε. Με απλά λόγια εφάρμοσε τη σαρία. Δεν τον σκότωσε επειδή είχαν προσωπικές διαφορές. Βεβαίως αυτό έγινε στην Ελλάδα, δεν είχε δικαίωμα να το σκοτώσει και προφανώς ακολούθησε καταδίκητο από τα ελληνικά δικαστήρια. Στην πραγματικότητα όμως αυτός είναι εντάξει με τη συνείδησή του, γιατί τι έκανε, εφάρμοσε το δικαίωμα του. Δεν τον νοιάζει αν υπάρχει άλλο δίκαιο στην Ελλάδα,
Τον νοιάζει ότι αυτός έκανε αυτό που του είπε η πίστη του, ο Θεός του. Άρα, όσο και να λέμε ότι εμείς θα διασφαλιστούμε και ότι υπάρχει ένωμη τάξη που θα επιβληθεί κλπ., κανείς δεν μας λέει, κανείς δεν μας εξασφαλίζει ότι οι μουσουλμάνοι θα τηρήσουν το κρατικό δίκαιο, το δίκαιο όπως το ξέρουμε. Λοιπόν, ένα άλλο σημείο για το οποίο κατηγορείται συχνά το Ισλάμ είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Θα δείτε ότι ανάλογα με το πόσο αυστηρά ισλαμικό είναι ένα κράτος, οι γυναίκες αναγκάζονται να φορούν διάφορα καλύματα κεφαλής που φτάνουν από το χιτζάμπ μέχρι και την μπούρκα, δηλαδή να καλύπτεται ολόκληρο το πρόσωπο. Και φυσικά υπάρχουν και άλλες πολλές απαγορεύσεις και περιορισμοί στις γυναίκες. Άρα μιλάμε για μία θρησκεία η οποία δεν ακολουθεί την ισότητα, όπως τη ξέρουμε και στα δικά μας νομικά συστήματα. Αντίθετα, επίσης υπάρχουν οι περιπτώσεις του ακροτηριασμού των γεννητικών οργάνων των γυναικών και δυστυχώς γίνονται με πρωτόγονους τρόπους. Λοιπόν, αυτό τώρα μπορεί εμείς να το απογορεύσουμε. Αν σας ρωτήσω, επιτρέπεται να γίνεται αυτό στην Ελλάδα, θα μου πείτε οι περισσότεροι όχι. Το ίδιο συνέβαινε στη Σουηδία και σε άλλα κράτη. Απαγόρευαν στους μουσουλμάνους να κάνουν αυτή την πρακτική. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Φεύγαν διακοπές στο κράτος τους, κάναν ό,τι κάναν και γίναν πάλι στη Σουηδία και όλα καλά και όλα ωραία. Δηλαδή βρίσκαν τον τρόπο να παρακάμψουν τον οποιοδήποτε περιορισμό από το εθνικό, από το κρατικό δίκαιο. Επίσης, γνωρίζουμε ότι το Ισλάμ, με βάση την, όσα είπαμε περί τζιχάντ, περί ιερού πολέμου, αποτελεί απειλή για την εθνική και τη διεθνή ασφάλεια. Έχουμε δει κατά καιρούς τρομοκρατικές επιθέσεις. Αυτό καταγράφεται και σε κάποια έγγραφα. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε ένα χάρτη που μας λέει πώς θα ήθελαν οι μουσουλμάνοι να είναι ο κόσμος μετά από 100 χρόνια και βλέπουμε ένα χάρτη όλο πράσινο, δηλαδή όλο ισλαμικό. Άρα το να επιτευχθεί η μία ούμα, αυτό που σας είπα πριν, η κοινότητα των πιστών. Τότε θα σταματήσει οποιοδήποτε πόλεμος, γιατί τότε θα επέλθει η τελική ειρήνη. Αντίστοιχα, το Ισλαμικό κράτος είχε εκδώσει πριν ένα-δύο χρόνια χάρτη με τα εδάφη τα οποία ήθελε να αποτελέσουν το μελλοντικό χαλιφάτο. Και βλέπουμε ότι μέσα εκεί είναι και η Ελλάδα και η Ισπανία και τα Βαλκάνια, δηλαδή περιοχές που κάποτε βρέθηκαν υπό Ισλαμική κυριαρχία, υπό Ισλαμική κατοχή. Στο χάρτη που σας δείχνω βλέπουμε τα κράτη στα οποία υπάρχει παρουσία της Αλ-Κάιντα ή του ISIS. Και μπορεί να πούν κάποιοι ότι εντάξει, το ISIS μπορεί να έχασε τον πόλεμο τώρα ή να τελειώσει σε ένα μήνα, σε δύο μήνες. Όμως ISIS με άλλο όνομα θα υπάρξει και στο μέλλον. Γιατί η ύπαρξη του ISIS, της Αλ-Κάιντα και όλων των άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων στηρίζεται στις επιταγές του Ισλάμ, στο ότι πρέπει να κατακτηθεί ο κόσμος, πρέπει να γίνουν όλοι μουσουλμάνοι. Γι' αυτό και το Ισλάμ είναι μια επιθετική θρησκεία. Υπάρχουν κράτη τα οποία είχαν δεχτεί μουσουλμάνους αρκετούς στο εδαφός τους. Υπήρχε η θεωρία ότι θα αφομοιωθούν, θα ενταχθούν στις κοινωνίες τις δυτικές. Βλέπουμε όμως ότι αυτό δεν ίσχυσε. Στην Συρία έφυγαν πάρα πολλοί, αυτό που ονομάζουμε ξένοι μαχητές, πάρα πολλοί μουσουλμάνοι που μπορεί να είχαν και υπηκότητα σε κάποιο κράτος της Δυτικής Ευρώπης ή της Αμερικής ή της Αυστραλίας, οι οποίοι δεν εντάχθηκαν για κάποιο λόγο και αποφάσισαν ότι πρέπει να εφαρμόσουν αυτό που λέει το Ισλάμ και να πάνε να πολεμήσουν στη Μέση Ανατολή για να επεκταθεί η θρησκεία τους, για να φτιάξουν χαλιφάτο.
Άρα, όσο και να προσπαθείς να εντάξεις κάποιον ο οποίος είναι μουσουλμάνος, κατά τη γνώμη μου δεν θα καταφέρεις κάτι. Θα υπάρχει πάντα ένα ποσοστό το οποίο δεν θα ενταχθεί. Επίσης, ακόμα και αν κάποιοι ενταχθούν εντός εισαγωγικών και ζήσουν μέσα στις κοινωνίες μας, στις δυτικές κοινωνίες, ο απότερος στόχος τους θα είναι η ανατροπή αυτών των κοινωνιών, ώστε να έχουμε και εκεί Ισλαμικό κράτος. Λοιπόν, έχετε δει όλοι τις διάφορες τρομοκρατικές επιθέσεις που γίνονται στην Ευρώπη. Αντίστοιχα, γίναμε όλοι μάρτυρες του κύματος των προσφύγων εντός εισαγωγικών, οι οποίοι ήρθαν προς την Ευρώπη και μάλιστα επέλεγαν και σε ποιο κράτος θέλουν να πάνε. Όλα αυτά εντάσσονται στην προσπάθεια εξάπλωσης του Ισλάμ. Και κανείς δεν έχει απαντήσει για ποιο λόγο κάποιος από το Ιράκ αποφάσισε να πάει στη Γερμανία ή στη Γαλλία, όπου εκεί έχει περιορισμούς θεωρητικά στην άσκηση της θρησκείας του, και δεν επέλεξε να πάει σε ένα πλούσιο κράτος του Περσικού κόλπου, που είναι και εκεί οι μουσουλμάνοι και θα τον υποδεχτούν οι υπόλοιποι μουσουλμάνοι, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι ένα έθνος, έτσι, μια κοινότητα πιστών. Στην Ελλάδα έχουν εμφανιστεί και σημαίες του ISIS. Αυτό είναι από, η φωτογραφία είναι από την Θήβα, σε κάποιον υποσταθμό της ΔΕΗ. Είναι πριν 2-3 χρόνια περίπου. Λοιπόν, αυτό όμως το οποίο μου κάνει εμένα εντύπωση είναι ότι κάποιοι, είτε κρατικές αρχές, είτε και διάφοροι αναλυτές, κλείνουν τα μάτια τους και προσπαθούν να δημιουργήσουν μια λανθασμένη κατανόηση του τι είναι Ισλάμ. Για παράδειγμα, η αστυνομία σε κάποια εγχειρίδια που έχει εκδώσει λέει ότι το Ισλάμ δεν είναι ένα πράγμα, δεν είναι μια θρησκεία που ρυθμίζει και την πολιτική και την κοινωνία και την οικονομία και τα πάντα, δεν είναι κάτι ενιαίο, αλλά είναι άλλο το Ισλάμ και άλλο ο κακός Ισλαμισμός. Δηλαδή υπάρχει το καλό Ισλάμ και υπάρχει και κάτι το οποίο δεν είναι καλό και χρησιμοποιεί το Ισλάμ. Αυτό είναι επίσημο έγγραφο της αστυνομίας, του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, που βέβαια αντιγράφει όσα γίνονται, όσα λέγονται και στα υπόλοιπα κράτη. Το ίδιο θα δείτε σε κάποιες ιστοσελίδες να λένε, να αναπαράγουν όλη αυτή την ιδέα ότι υπάρχει το Ισλάμ ως θρησκεία, ως πίστη και το Ισλάμ ως πολιτική. Σε αυτούς τώρα έρχονται να απαντήσουν οι ίδιοι μουσουλμάνοι, οι οργανώσεις τους. Υπάρχει ιστοσελίδα Islam for Greeks. Αν μπείτε μέσα, απαντούν σε όλους αυτούς και τι λένε οι ίδιοι. Ότι δεν σας δίνουμε το δικαίωμα να μας διαχωρίζετε. Για μας υπάρχει ένα Ισλάμ. Δεν υπάρχουν ούτε δύο Ισλάμ, ούτε ο κακός Ισλαμιστής, ούτε ο καλός. Είναι ένα Ισλάμ και αυτό είναι το οποίο εμείς θέλουμε με λίγα λόγια να προωθήσουμε. Λοιπόν, βλέπετε τι λένε οι μουσουλμάνοι, ότι οι διάφοροι Ευρωπαίοι, Δυτικοί κλπ. Θέλουν να σπάσουν το Ισλάμ, το αυθεντικό, σε Ισλάμ θεολογίας και σε Ισλάμ πολιτικής. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, τέλος πάντων, και το στηρίζουν στο Κοράνι και στις γραφές τους. Άρα, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να καταλάβουμε και οι κρατικές αρχές και όλοι ότι το Ισλάμ είναι ένα. Το ότι εμείς θέλουμε να το διαχωρίζουμε σε διάφορες εκφάνσεις του, σε μετριοπαθές Ισλάμ, σε εξευρωπαϊσμένο Ισλάμ κλπ. Όλα αυτά δεν ισχύουν. Λοιπόν, θα σας πάω να σας δείξω αυτή την διαφάνεια. Αυτό είναι στατιστικά που μας δείχνουν αν υπάρχει μετριοπαθές Ισλάμ. Όλοι οι μουσουλμάνοι είναι 1,62 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι από το 2003. Από αυτούς, το 1,1 δισεκατομμύριο, δηλαδή 2 στους 3, πιστεύουν ότι πρέπει να εφαρμόσουν τη Σαρία και όχι οποιοδήποτε άλλο δίκαιο. Άρα, αντίστοιχα, 2 στους 3 που έχουν έρθει στην Ελλάδα, το πιθανότερο είναι ότι δεν έχουν κανένα
κανένα λόγο δεν θέλουν να εφαρμόσουν το κρατικό δίκαιο εφόσον αυτό αντίκειται στη Σαρία. Και τα 584 εκατομμύρια, δηλαδή το 1 τρίτο σχεδόν, πιστεύουν ότι αν γίνει κάποιος αποστάτης από τον Ισλάμ, θα πρέπει να τον να θανατωθεί. Άρα το ποσοστό είναι μεγάλο. Πολλοί θα σας λένε ότι έρχονται διάφοροι στην Ελλάδα, πρόσφυγες, μετανάστες κτλ. Και λένε ότι εντάξει, μπορεί να είναι και 1% τρομοκράτες. Θα τους βρούμε. Είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσεις αριθμούς όταν ο ένας στους τρεις είναι στην ουσία φανατικός μουσουλμάνος. Και ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι υπάρχουν μελέτες ότι όσο αυξάνεται ένας μουσουλμανικός πληθυσμός σε μια συγκεκριμένη περιοχή, αρχίζει και απαιτεί περισσότερα δικαιώματα μέχρι που αυξάνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε ανατρέπει το όλο πολιτικό σύστημα και εγκαθιστά πλέον Ισλαμικό κράτος, άρα εγκαθιστά την Σαρία. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη έχουμε κάποιο ποσοστό μουσουλμάνων σε διάφορα κράτη, οι οποίοι τι λένε, αφήστε μας στο εσωτερικό μας να εφαρμόζουμε τη Σαρία. Αυτό είναι η θεωρία του νομικού πλουραλισμού. Κάποια κράτη μπορεί να την εφαρμόζουν. Δηλαδή, λένε ότι για συγκεκριμένη θρησκευτική κοινότητα επιτρέπουμε να εφαρμοστεί το συγκεκριμένο δικαίωμα τους. Για τους μουσουλμάνους, η Σαρία. Η ερώτηση όμως που πρέπει να τεθεί είναι αν οι μουσουλμάνοι κάποια στιγμή αναλάβουν την εξουσία στα κράτη, με λόγο βία ή ειρηνικά, με οποιοδήποτε τρόπο. Προβλέπει η Σαρία να γίνει αποδεκτό οποιοδήποτε άλλος κανένας? Η απάντηση είναι όχι. Οτιδήποτε δεν είναι σύμφωνο με την Σαρία θα απαγορεύεται. Άρα είναι υποκριτικό το να ζητούν παραχωρήσεις από το δικό μας νομικό σύστημα όταν το δικό τους νομικό σύστημα δεν δέχεται και δεν κάνει καμία παραχώρηση σε οποιονδήποτε δεν είναι μουσουλμάνος. Λοιπόν, τώρα τελειώνω σε λίγο για να έχουμε και χρόνο για ερωτήσεις. Έγιναν πάλι κάποιες δημοσκοπήσεις οι οποίες έδειξαν ότι η άποψη για τους μουσουλμάνους από τους σε διάφορα κράτη είναι αρνητική. Αρνητική είναι περισσότερο στην Ουγγαρία, Ιταλία, Πολωνία, Ελλάδα. Θα δείτε ότι η άποψη για τους μουσουλμάνους στη Γαλλία, στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι αρνητική άποψη, είναι μικρό ποσοστό αυτών που έχουν αρνητική άποψη. Αυτά τα στατιστικά δεν μας λένε όμως πόσοι από αυτούς που ερωτήθηκαν ήταν μουσουλμάνοι. Γιατί αν κάνεις τυχαία δημοσκόπηση στη Γαλλία, η Γαλλία μπορεί να έχει το 50% του μουσουλμάνου. Υπάρχει περίπτωση να σου πει ο μουσουλμάνος ότι δεν μου αρέσουν οι μουσουλμάνοι? Άρα η πραγματικότητα είναι αυτή που ισχύει κυρίως στα κράτη της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, τα οποία ακόμα δεν έχουν μεγάλο ποσοστό μουσουλμάνων, και βλέπουν ότι σε αυτά τα κράτη οι γηγενείς πληθυσμοί αντιδρούν στον υπηκισμό. Θεωρούν ότι το Ισλάμ είναι κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο δεν θέλουν. Βέβαια, αν τα πείτε αυτά, θα σας πούν Ισλαμοφοβικό. Θα το ακούσετε πολλές φορές στις τηλεοράσεις. Μόλις πάει κάποιος να μιλήσει, ναι, θα του κατευθείαν, είσαι Ισλαμοφοβικός. Λοιπόν, τι είναι η Ισλαμοφοβία? Η Ισλαμοφοβία είναι ο όρος που χρησιμοποιείται από όσους θέλουν να αποφύγουν την κριτική του Ισλάμ. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Αν έχετε κάποια ερώτηση... Εγώ να προσθέσω για λίγο, για μισό δευτερόλεπτο, ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι επίκαιρο, τα σύνορα. Τα σύνορα και η εθνική ασφάλεια μιας χώρας εξαρτώνται από το πόσο αποφασισμένος είναι ένας λαός να παλέψει, να αγωνιστεί και να πεθάνει για να το προστατεύσει.
Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να γίνει επαύξηση του εθνικού φρονήματος. Και νομίζω, κύριε Δήμαρχε, ότι τα τελευταία 11 χρόνια το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο υπηρετεί αυτόν τον σκοπό. Ενημέρωση και επαύξηση του εθνικού φρονήματος με εκλεκτούς καλεσμένους. Παρακαλώ να επιδώσετε το μετάλλιο στον. Στο κλίν.